Γεια σας, είμαι ο Δημήτριος Μπεθάνης. Φίλοι μου, θα κάνουμε ένα βίντεο για τον κόσμο των θεών. Σε όλα τα χρόνια που υπάρχει το ανθρώπινο στο πλανήτη, έχει ερωτήματα οντολογικά, τα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα, τα μεγάλα ερωτήματα της επιστήμης, τα μεγάλα κοινωνικά ερωτήματα. Ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω, ποιος με έφερε, γιατί με έφερε, τι πρέπει να κάνω, ποιο είναι το ίχνος που θα αφήσω στο χωρόχρονο. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο από αυτό που κάνω. Δηλαδή υπάρχουν τεράστια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απάντηση. Τα ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, όχι μόνο στους Έλληνες, στην παγκόσμια κοινότητα, συνήθως ο άνθρωπος τα δίνει με κάποιο τρόπο, τα μεταθέτει και τα τοποθετεί στον κόσμο των θεών. Δεν γνωρίζω εγώ την απάντηση, την γνωρίζει ο Θεός. Δεν γνωρίζω εγώ γιατί ήρθα, ξέρει ο Θεός που με έφερε. Δεν γνωρίζω εγώ που θα πάω, ξέρει ο Θεός που θα με στείλει. Τι γίνεται στον άλλο κόσμο, ξέρει ο Θεός που τον οργάνωσε. Τι είναι οι γαλαξίες, ξέρει ο Θεός που έφτιαξε το σύμπαν. Δηλαδή, ό,τι είναι δύσκολο, οι άνθρωποι το τοποθετούν στον κόσμο των θεών. Δεν παίζει ρόλο αν δεχόμαστε την ύπαρξη των θεών ή όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Σχέση έχει η πραγματική άποψη ότι οι άνθρωποι όλα τα δύσκολα τα τοποθετούν σε έναν άλλο κόσμο. Ποιος είναι αυτός ο κόσμος των θεών? Ποιος είναι ο κόσμος των θεών? Δηλαδή, πώς μπορούμε εμείς να μάθουμε κάτι αφού είναι ένας κόσμος που δεν είναι δικός μας, πώς έχουμε εμείς κάποια σχέση με αυτόν τον κόσμο? Γιατί εμείς δεν είμαστε θεοί, το γνωρίζουμε αυτό. Για να σκεφτούμε τις απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα, πρέπει να θυμόμαστε ότι τώρα την εποχή που μιλάω υπάρχουν δύο μεγάλες θρησκείες που καθορίζουν τις σημαντικές κινήσεις του πολιτισμού, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια αρχές του 21ου αιώνα. Είναι οι χριστιανοί βέβαια και οι μουσουλμάνοι. Οι χριστιανοί ευτυχώς έχουν μια επίρρεια απευθείας από τους αρχαίους Έλληνες και μπορούμε να πούμε ότι είναι ελληνοχριστιανική θρησκεία πια σιγά σιγά. Βλέπετε, η ελευθερία της γυναίκας, διάφορες ελευθερίες που έχει αποκτήσει η κοινωνία σιγά σιγά που δεν είναι χριστιανικές, αλλά τις έχει ενσωματώσει και τις έχει παραλάβει από τους αρχαίους Έλληνες. Οι μουσουλμάνοι ακόμη εντάξει είναι σε χειρότερο στάδιο, δηλαδή ακόμη είναι πιο βάρβαροι, αλλά και οι δύο μπορούμε να πούμε χωρίς ερώτημα ότι έχουν ένα πρόβλημα οι δύο θρησκείες που το επιστρέφουν πίσω στους πιστούς και στους ανθρώπους. Γιατί και οι δύο θρησκείες έχουν απολέσει. Προσέξτε, έχουν απολέσει κυριολεκτικά την σχέση με τα μυστήρια και τους ιεροφάντες. Δηλαδή και οι μουσουλμάνοι αυτή τη στιγμή και οι χριστιανοί δεν έχουν μύστες, δεν έχουν γνώστες του εσωτερικού κόσμου που πλησιάζει πέρα από το θνητόν στον Θεό. Δεν έχουν απαντήσεις γιατί δεν έχουν ούτε μυστήρια ούτε ιεροφάντες αυτή τη στιγμή και οι δύο αυτές τις θρησκείες. Έτσι έχουν απολέσει την επαφή με το παρελθόν στην πραγματικότητα. Δηλαδή είναι καινοτόμες θρησκείες, νεοτερισμοί που κάπου τις έχω πει ότι είναι με μία μορφή, παρότι είναι τεράστιες θρησκείες, είναι με μία μορφή αίρεσης έχουν επισέλθει, δηλαδή είναι νεοτερισμός σε σχέση με τον αρχαίγονο κορμό των θρησκειών. Έτσι έχουν απολέσει την επαφή με το παρελθόν από την μία, από την άλλη όμως επίσης έχουν απολέσει την επαφή με τις επιστήμες αυτή τη στιγμή. Ούτε οι μουσουλμάνοι βέβαια, που είναι στην χειρότερη μοίρα, αλλά ούτε και οι χριστιανοί έχουν επαφή με το μέλλον, δηλαδή με τις επιστήμες και με τον χρόνο που έρχεται, που είναι το μέλλον μας. Άρα από αυτές τις δύο θρησκείες δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουμε κάποιας μορφής επαφή με έναν ανώτερο κόσμο στον οποίο διάγουν κάποιας μορφής, με κάποιο τρόπο, κάποιον βίο οι θεοί. Δεν το ξέρουμε αυτό γιατί οι θρησκείες μέσα στις οποίες ζούμε δεν εμπεριέχουν αυτή τη γνώση αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι που το λέω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό θα λάβω σαν μέτρο για να μπούμε στον κόσμο των θεών, τους θεούς παγκοσμίως. Δεν θα περιοριστώ στους χριστιανούς ή στους μουσουλμάνους που δεν μας καλύπτουν γιατί δεν έχουν απαντήσεις. Θα πάω λοιπόν πιο πολύ στους αρχαίους που επίσης έχουν τεράστια βιβλιογραφία, στους αρχαίους θεούς των Ελλήνων εννοώ όταν λέω αρχαίους, γιατί εκεί έχουμε τεράστια βιβλιογραφία και παίζουν καθοριστικό ρόλο σήμερα, τώρα τη στιγμή που μιλάω, στον τωρινό πολιτισμό. Ενώ φαίνεται ότι η διοίκηση του πλανήτη θρησκευτικά είναι στις δύο αυτές θρησκείες, στην πραγματικότητα οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων έχουν παρισφρήσει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Γι' αυτό θα ξεκινήσω με αυτούς, γιατί έχουμε μια τεράστια βιβλιογραφία, χωρίς να ξεχάσω τους άλλους βέβαια. Έχουμε τον κόσμο των θνητών. Εντάξει, αυτός ο κόσμος ζουν οι άνθρωποι. Σε αυτόν τον κόσμο ζουν και οι θεοί. Είναι δικαίωμά τους των θεών.
Ο Θεός δηλαδή δεν έχει ερώτημα αν εκεί υπάρχουν άνθρωποι. Ο Θεός μπορεί να ζήσει στον κόσμο των θνητών. Είναι δικαίωμά του, είναι πολύ πιο πάνω από τον θνητό, άρα μπορεί να ζήσει στον κόσμο των θνητών. Κάτω από τον κόσμο των θνητών, τα λέω εντάχει γρήγορα, κάτω από τον κόσμο των θνητών υπάρχουν οι ατελείς ψυχές, ο Άδης. Εκεί υποτίθεται ότι υπάρχει το ψυχικό μέρος του θνητού όντως, που όταν το θνητό αποβάλλει το σώμα, παραμένει η ψυχή, όπου βρίσκεται εκεί σε σκιώδη μορφή. Αυτό είναι ο Άδης, είναι ένας κόσμος κάτω από τον κόσμο των δικών μας των θνητών ανθρώπων, όπου όμως συμμετέχει ο θνητός, έχει και εκεί κάποιο ρόλο, δηλαδή με τον α, β, γ τρόπο συμμετέχει και εκεί. Φυσικά οι θεοί και εκεί όχι μόνο συμμετέχουν, αλλά ανήκει σε αυτούς κυριολεκτικά ο κόσμος των ψυχών, ο Άδης. Προς τα πάνω, από τον κόσμο των θνητών, αυτών που ζούμε, υπάρχει ο ουρανός, είναι οι ουρανίωνες. Οι ουρανίωνες είναι οι θεοί που βαδίζουν σε έναν ανώτερο κόσμο από τον δικό μας, πλέον φωτεινό κόσμο, άγνωστο σε εμάς, που σαφώς είναι πολύ πιο πάνω από αυτό που ζούμε εμείς και διαβιούμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, οι ουρανίωνες είναι οι θεοί του Ολύμπου και άλλοι θεοί οι οποίοι ζουν σε έναν κόσμο που είναι πολύ πάνω από εμάς, άγνωστο σε εμάς, που εμείς δεν έχουμε δικαίωμα όμως να συμμετέχουμε. Δηλαδή, είναι πιθανόν το μέλλον της ανθρωπότητας με κάποιο τρόπο. Πιο κάτω από τον Άδη υπάρχει ακόμη κόσμος, ο οποίος είναι ο Τάρταρος. Ο Τάρταρος είναι με κάποιον τρόπο η ατελής θεή. Είναι κάτω από αυτό που μιλάμε και λέμε και εννοούμε όταν λέμε μετά θάνατον ζωή. Είναι πιο κάτω ο Τάρταρος. Ο Τάρταρος είναι ένας περιορισμένος κόσμος που ανήκει μόνο σε θεούς, που όμως αυτοί οι θεοί είναι υπό περιορισμό. Είναι ένας άλλος κόσμος που επίσης ο άνθρωπος δεν έχει με κανένα τρόπο καμία επαφή. Κάτω από, και κάποιες λεπτομέρειες, αν έχουμε χρόνο θα επισέλθω. Κάτω από τον κόσμο του Τάρταρου, από εκεί και μετά είναι το βασίλειο της νύχτας, ο κόσμος της νυχτός. Το βασίλειο της νύχτας είναι από εκεί που πηγάζει ένα μέρος του κόσμου που ζούμε, που δεν εμπεριέχει όμως το φως. Όταν δεν εμπεριέχει το φως, δεν υπάρχει ζωή έτσι όπως τη γνωρίζουμε. Δηλαδή εκεί όχι μόνο δεν μπορεί να επισέλθει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πλησιάσει. Από τον Τάρταρο και μετά είναι μέρος, είναι χωρόχρονος που υπάρχει, αλλά είναι σκοτεινός και απεχθής και μισητός ακόμη και στους θεούς. Γιατί δεν υπάρχει ζωή εκεί πέρα. Αυτοί χοντρικά είναι οι κόσμοι όπου διάγουν, όπου διαβιούν οι αρχαίοι θεοί, πολύ γρήγορα. Ενδιάμεσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως τον έχω περιγράψει στις διάφορες διαβαθμίσεις που έχει, στις διάφορες διαστάσεις, υπάρχει ένας κόσμος που είναι μεταξύ του ουρανού, του κόσμου που ζούμε και του Άδη, που οι αρχαίοι τον ονομάζουν ηλίσια παιδεία. Τα ηλίσια παιδεία είναι εύκολο να τα αντιληφθούμε όσο τη γνωρίζουμε την αρχαία ελληνική γραμματεία, είναι αυτό που λένε οι χριστιανοί ο παράδεισος, δηλαδή είναι ψυχές που είναι σε μία καλύτερη μοίρα από την μέση ψυχή. Αυτό είναι τα ηλίσια παιδεία, ο παράδεισος. Υπάρχει βέβαια και ένας κόσμος στον Άδη, που είναι μία χειρότερη μορφή, όπου τιμωρούνται κάποιες ψυχές. Ακριβώς γιατί παρέβλεψαν όλους τους κανόνες της φύσης και προσπαθούσαν να βλάψουν τη φύση εν ζωή, αυτή είναι σε μια βαθύτερη τιμωρία, αλλά δεν έχει μια ειδική διαβάθμιση για αυτούς. Χοντρικά λοιπόν αυτές είναι οι διαστάσεις στις οποίες ζουν οι θεοί. Πέρα όμως από αυτό, εμείς γνωρίζουμε τον κόσμο των θεών που σχετίζεται με τη διάσταση που ζούμε εμείς, με τον κόσμο τον φυσικό, αυτό που γνωρίζουμε, εκεί, εδώ δηλαδή μαζί μας, ζουν και οι θεοί. Πού ζουν λοιπόν αυτοί οι θεοί? Το πρώτο που μπορώ να σας πω, που είναι σημαντικό και είναι ενδιαφέρον, γιατί αυτές είναι ιδέες που έχουν γεννηθεί πριν χιλιάδες χρόνια, πολύ πριν τον χριστιανισμό, και μερικές πηγάζουν πριν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, όταν ο άνθρωπος ήταν την εποχή πριν ανακαλύψει τη φωτιά ακόμη. Δηλαδή υπάρχουν μερικές αρχαίγονες ιδέες. Ένα βασικό στοιχείο που είναι σημαντικό στην εποχή μας, μπορούμε να το αντιληφθούμε καλύτερα, είναι ότι οι κατοικίες των θεών κατά κανόνα, όπου και αν βρίσκονται, είναι μεταλλικές. Είναι μια λεπτομέρεια αυτή.
Μια μεταλλική κατοικία την στιγμή που δεν υπάρχει τόσο μέταλλο στον πλανήτη ή την στιγμή που είναι ακόμη άγνωστο το μέταλλο, είμαστε στην εποχή τη λίγνη. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει αυτό που θα έλεγε σήμερα ο τωρινός άνθρωπος, μια σχέση με αυτό που θα λέγαμε σήμερα επιστημονική φαντασία. Πώς γίνεται να υπάρχουν τόσο τεράστιες ποσότητες μετάλλου όπου κατοικούν οι θεοί και αυτές έχουν τη μορφή ανακτόρων, το παλάτι που λέει ο λαός. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή εδώ είναι σαν ο Θεός να αποδίδει αυτά τα του Θεού, ότι είναι σε ένα άλλο επίπεδο ακόμη και για την εποχή που είμαστε εμείς σήμερα. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις κτίρια τα οποία είναι φτιαγμένα από μέταλλο εξ ολοκλήρου, κάτι που δεν το έχουμε κάνει εμείς ακόμη. Δηλαδή είναι για εμάς ακόμη βρίσκεται στο στάδιο της επιστημονικής φαντασίας. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Επίσης, στον κόσμο των θεών, συγγνώμη, έχουμε αναδιαστήματα, παρουσιάζονται μέταλλα όπως έχει πρωτοβγεί ο σίδηρος. Ο σίδηρος υπάρχει στον κόσμο των θεών πριν υπάρξει στους θνητούς, όταν δεν τον ήξερα. Περιγράφεται με μία λέξη στην ασπίδα του Αχιλλέα στην Ιλιάδα, περιγράφεται στον Τάρταρο, που ο Τάρταρος, ο κόσμος αυτός, η διάσταση αυτή, είναι αποκλεισμένη. Δηλαδή ο Άδης έχει τον Κέρβερο και δεν μπορούμε να πάμε ούτε να μπούμε ούτε να βγούμε, απαγορεύεται. Ο Τάρταρος όμως όχι μόνο απαγορεύεται, έχει φύλακε στους εκατόνχυρες που είναι οι σημαντικότεροι από όλους τους τιτάνες και οι ισχυρότεροι από όλους τους θεούς, είναι εκεί οι φύλακες. Και αφετέρου είναι μεταλλικός ο κόσμος αυτός εξωτερικά, που για να περάσεις είναι χάλκινα αυτά τα τείχη, οι πόρτες και σιδηρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι θεοί ζουν σε έναν άλλο κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζούμε ακόμη εμείς σήμερα μετά χιλιάδες χρόνια. Επίσης, σε αυτούς τους κόσμους, πως είναι ο Τάρταρος ή ο κόσμος της νύχτας κλπ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, το είπα αλλά θα εμένω σε αυτό, είναι απροσπέλαστος κόσμος για τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη. Δεν επιτρέπεται πως πήγε ο Ηρακλής στον κάτω κόσμο σε δύο περιπτώσεις, πως πήγε ο Ορφέας κλπ, του επέτρεψε η Περσεφόνη και η Οδυσσέας τουλάχιστον στις παρυφές του κάτω κόσμου. Αυτό δεν γίνεται. Επίσης, ενώ οι αρχαίοι γνωρίζουν ότι ο Αδάμας, αυτό που λέμε τώρα το διαμάντι, που δεν μπορεί να το κατεργαστεί κανείς άνθρωπος, γιατί το διαμάντι και τώρα στην εποχή μας το κατεργάζονται με σκόνη διαματιού, πώς θα την παράξει αυτή και πώς θα κάνει τα μηχανήματα. Παρ' όλα αυτά θεωρούν ότι οι θεοί έχουν εργαλεία που είναι από διαμάντι εξ ολοκλήρου. Δηλαδή τους τοποθετούν, ακόμη που εμείς έχουμε τώρα εργαλεία από διαμάντι, με σκόνη, όχι από διαμάντι, οι θεοί έχουν τέτοια εργαλεία. Δηλαδή οι θεοί παρουσιάζονται σαν υπερκόσμια όντα που είναι τόσο μακριά από το θνητό όν τον άνθρωπο, που ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αυτά που σας λέω συνήθως είναι ιδέες δικές μου, αλλά που προέρχονται μέσα από την τεράστια αρχαία ελληνική βιβλιογραφία. Δηλαδή είναι με κάποιο τρόπο εγώ τα συνδέω μεταξύ τους, αλλά όλα αυτά που σας λέω, τα στοιχεία και αυτά, είναι καταγεγραμμένα. Έχουμε ένα, για να καταλάβουμε σε κάποια σημεία, πρέπει να δούμε γιατί δεν σκεφτόμαστε εμείς και γιατί δεν έχουμε άποψη σε αυτά τα σημεία. Λέει ο χριστιανισμός τώρα, που θα μπορούσε να μας βοηθήσει, γιατί εμείς είμαστε βαφτισμένοι χριστιανοί όλοι σχεδόν στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε απαντήσει σε τέτοια θέματα. Θα σας πω κάτι απλό. Ο χριστιανισμός, όπως εδώ θα βάλετε και τους μουσουλμάνους, γιατί αυτές οι δύο θρησκείες είναι και οι δύο από τη Μέση Ανατολή και είναι αδελφές θρησκείες. Μην νομίζω ότι διαφέρει ο μουσουλμάνος από τον χριστιανό. Διαφέρουν γιατί ο χριστιανός υπησήλθε το δωδεκάθεο ξανά σιγά σιγά. Αυτή είναι η διαφορά που έχουν. Κατά τα άλλα ταιριάζουν στη σχέση ποιοι είναι οι ιερείς, ποιες είναι οι γυναίκες, τα μαύρα ρούχα και όλα αυτά, ας πούμε. Λένε λοιπόν αυτές οι θρησκείες ότι ο Θεός είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Συγγνώμη, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, το είπα ανάποδα. Εφόσον λοιπόν είναι δημιουργία του Θεού ο άνθρωπος, είναι υποχρεωτικό να σκεφτούμε ότι είναι μια τέλεια δημιουργία. Γιατί την έχει φτιάξει το υπέρτατο όν, ο Θεός. Άρα αυτή η δημιουργία, ο άνθρωπος, είναι κάτι τέλειο. Και μάλιστα πολλές φορές έχουν πει, ίσως όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι συμφωνούν, ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του ίδιου του Θεού. Αφού λοιπόν αυτό το δημιούργημα είναι άριστο, πώς γίνεται, προσέξτε τώρα, είναι ένα ερώτημα που απευθύνεται σε όλους. Αυτό το λέω γενικότερα γιατί δεν έχουμε απαντήσει στα εσωτερικά ερωτήματα.
πώς ο άνθρωπος αυτός, η άριστη δημιουργία, έρχεται ένα μέρος της Αγίας Τριάδας, ο Χριστός, για να σώσει αυτή τη δημιουργία. Προσέξτε. Δεν μπορεί να πεις ότι ο Θεός δημιούργησε το άριστο όν, τον άνθρωπο, είναι κάτι εικόνα και ομοίως, αλλά αυτό το όν, αυτή η υπέρτατη δημιουργία δυσλειτουργεί. Και τι έρχεται ο Χριστός? Να την βοηθήσει να σωθεί. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια έμεση βλασφημία. Ο Θεός δηλαδή έχει κάνει λάθος και η δημιουργία του δυσλειτουργεί και έρχεται ο Χριστός για να την διορθώσει. Φυσικά είναι λάθος αυτό. Φυσικά είναι λάθος αυτό. Γιατί έτσι λες ότι έκανε λάθος ο Θεός, δεν έχει κάνει κάτι σωστό πράγμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με αυτό το σκεπτικό δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να επιλύσουν ερωτήματα. Ποιος είμαι, που πάω, τι είναι το σύμπαν, τι είναι η γαλαξία, τι είναι τα άστρα. Δεν φτάνουν εκεί. Δεν λέω ότι δεν έχουν την θέληση, δεν έχουν την βούληση, δεν έχουν την γνώση και την εσωτερική δύναμη που απαιτείται για να φτάσουν να απαντήσουν σε αυτά. Θα σου λένε, το μεγαλύτερο έργο του Θεού λειτουργεί λάθος και ήρθε ο Χριστός να το διορθώσει. Σκεφτείτε εσείς μόνοι σας. Και επιπλέον, δεν το λέω να κατηγορήσω τους πιστούς, γιατί πιστοί με το μέρος τους, ξεκάθαρα. Με αυτούς που γράφουν αυτές τις ανοησίες και τι λένε. Ήρθε ο Χριστός μέρος της Αγίας Τριάδος, δηλαδή το υπέρτατο όν, ο Θεός. Ο Χριστός ήρθε να μας σώσει. Πότε? Πριν 2000 χρόνια, μάλιστα. Τώρα 2000 χρόνια που μετά δεν έχουμε σωθεί, ξανά έκανε λάθος ο Θεός δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται για τους πιστούς, γιατί δεν μπορούν να πούνε ότι κάνει λάθος η θρησκεία, η εκκλησία, οι πατέρες. Έτσι δεν τολμάνε να το πούνε αυτό, αλλά εδώ έχουμε απόδειξη. Μας έσωσε, αλλά δεν έχουμε σωθεί. Δεν γίνονται αυτά. Πώς λοιπόν θα απαντήσουν αυτοί οι άνθρωποι σε υψηλότερα ερωτήματα? Ποιος είναι ο κόσμος του Θεού? Πού πάω? Τι είναι ο Θεός? Είναι αιών? Διαβίει σαν εμάς? Ξυπνάει? Μιλάει? Δεν μπορούν να απαντήσουν σε αυτά. Γι' αυτό και εγώ χρησιμοποιώ όλους μαζί ταυτόχρονα για να δώσω κάποιες απαντήσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που είναι, θεωρούνται πιστοί. Οι μουσουλμάνοι για παράδειγμα είναι πιστοί. Έχω πάει σε μεγάλα τζαμιά των μουσουλμάνων και στην Τουρκία και στην Αίγυπτο και στην Αραβία, σε άλλες πολλές χώρες, και έχω δει πως είναι οι άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν. Αλλά σκεφτείτε πόσο χαμηλά έχουν εκπέσει, δηλαδή από αυτό που είπα, έχουν χάσει το μυστήριο, έχουν χάσει την επιστήμη και είναι αίωλοι, δηλαδή δεν ξέρουν πού πάνε. Σκεφτείτε ότι αισθάνονται ότι είναι τόσο λάθος η δημιουργία, αυτό το ανθρώπινο σώμα, στο οποίο ζουν οι ίδιοι μέσα, η ψυχή τους είναι μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σώμα, και βγαίνουν στην πλατεία και αυτομαστιγώνονται, αυτοτιμωρούνται για να τιμωρήσουν αυτό το σώμα. Ποιο? Τη δημιουργία του Θεού. Τι απάντηση να δώσουν αυτοί? Γιατί μου λένε μερικοί, κύριε Μπεθάνη, να πεις κάτι για τους μουσουλμάνους. Τι να πω? Όταν πάνε στα μουσεία και καταστρέφουν τον ανθρώπινο πολιτισμό, οι άνθρωποι αυτοί είναι πρωτόγονοι. Μπορεί αυτοί να απαντήσουν ποιος είναι ο Θεός, γιατί μας έφτιαξε, γιατί υπάρχει η δημιουργία? Απέχουν, δεν έχουν επαφή. Το λέω γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω για τους μουσουλμάνους, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Ή να πω κάποιες λεπτομέρειες για τους χριστιανούς. Μην ξεχνάτε, λένε οι Ορθόδοξοι, ότι κάποτε οι παπικοί δίνανε συγχωροχάρτια, πλήρωνες και πήγαινε στον Πάπα ή σε άλλους αρχιερείς και σου κάνανε ένα χαρτί ότι σε συγχωρούν αυτοί για τα αμαρτήματα, όχι ο Θεός. Σου δίνανε συγχωροχάρτια, αρκεί να πλήρωνες. Αυτό το κάνανε και οι Ορθόδοξοι. Απλώς σιγά σιγά η ελληνική ιστορία το έχει αποκρύψει, έτσι με κάποιο δόλο, και δεν το μαθαίνουμε. Τα συγχωροχάρτια ήταν διαδεδομένα και στην Ελλάδα. Πλήρωνες όταν είχες λεφτά. Και η αμαρτία σου ήταν συγχωρεμένη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα απαντήσουν για οντολογικά ερωτήματα. Ποιος είμαι, πού πάω, γιατί ήρθα, πού θα πάω, τι θα γίνει μετά που θα έχω φύγει. Δεν θα τον απαντήσουν. Έτσι δεν είναι? Μπορεί τώρα ένας, δύο, τρεις σε άλλα βίντεο που έχω κάνει μου λένε, κύριε Μπεθάνη, αμφισβητείτε τη βάπτιση, το τεράστιο μυστήριο. Ποιο μυστήριο, φίλοι μου? Όταν είσαι βρέφος και σε βαφτίζουν, έχει σχέση αυτό το παιδί με τα μυστήρια? Που δεν επιτρέπεται σε ένα τέτοιο παιδί, αν μπει σε ένα βαθύ μυστήριο, θα φύγει από τον πλανήτη. Δεν μπορεί να του πας το βρέφος στο μυστήριο. Άρα γιατί το κάνουμε εδώ? Μια επιθετική πολιτική. Πάμε στα μωρά να τα βαφτίσουμε χριστιανούς για να μην μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτές είναι μονοθεϊστικές θρησκείες. Δεν το λέω εγώ. Έτσι είναι. Εσείς να συμπεραίνετε μόνοι σας. Εγώ σας παραδέτω το στοιχείο. Πάμε το μωρό και λέει μυστήριο. Το μωράκι μυστήριο, είσαι σοβαρή? Δεν γίνεται αυτό. Θα πει κάποιος, κύριε Μπεθάνη, κάνεις μια έστω έμεση επίθεση κατά των χριστιανών και των μουσουλμάνων. Συμφωνώ. Γιατί δεν βοηθάνε την ανθρωπότητα να ζει ένα καλύτερο παρόν και να έχει μπροστά της ένα πιο φωτεινό μέλλον.
άνθρωποι που πιστεύουν και διχάζουν τον πλανήτη και λένε ο δικός μας Θεός είναι καλύτερος, όχι ο δικός μας, και σκοτώνονται μεταξύ τους, λυπάμαι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ένθεοι, δεν είναι πιστοί. Είναι άνθρωποι χαμηλής τάξης που αναγάγουν τις θρησκείες, τον Θεό και την πίστη σε επίπεδο αθλητικών ομάδων. Εμείς είμαστε καλύτεροι, είσαστε χειρότεροι κλπ. Άρα έχω κάποιο δίκιο που τους ψεύω και που τους φέρνω ενώπιον των ευθυνών. Γιατί, για να ακούσετε εσείς, σιγά σιγά να απεγκλωβιστούμε από αυτή την πλεκτάνη που πλέκεται χρόνια και έχει βάλει τους λαούς μέσα. Εγώ, α, εμείς ο Θεός μας, και λέω, ο Θεός μας, ένας μικρός πλανήτης στη μέση του πουθενά, και έχουν 50 θεούς και όλοι έχουν δίκιο και όλοι είναι ο δικός τους Θεός. Δεν μπορούμε εμείς να παραμείνουμε εκεί. Και οι πιστοί και οι σωστοί λογικοί άνθρωποι. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί λοιπόν βάλω κατά αυτόν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων επίσης είχαν οι άνθρωποι τα ίδια προβλήματα και επίσης πολλοί κάνανε επιθέσεις στο 12ο και δεν το δέχονταν όλοι. Και πολλοί κάνανε επιθέσεις και ο Πλάτωνας με έμεσο τρόπο. Διάφοροι. Όχι μόνο οι θεατρικοί και σοβαροί άνθρωποι, μεγάλοι σοφοί άνθρωποι που ήταν μίστες, κάνανε επιθέσεις με έμεσο τρόπο. Αλλά προσέξτε τη διαφορά. Ποια είναι η διαφορά στο 12ο στους αρχαίους Έλληνες? Ο ίδιος ο Δίας βάζουν στο στόμα του λόγια που λέει «Το γένος των ανθρώπων είναι ταπεινό, είναι αξιολύπητο, είναι αξιοθρήνητο». Προσέξτε. Ακριβώς το ανάποδο, ότι ο άνθρωπος είναι η μεγαλειώδης δημιουργία του Θεού και ο Θεός είναι παρά το πλευρό μας κλπ. Πιο σοφοί οι αρχαίοι Έλληνες, αυτός ο λαός λέει «Οι άνθρωποι είναι ένα κατώτατο είδος». Και δεν το λέει μόνο ο Δίας, το λέει και ο Απόλλωνας, άλλες περιστάσεις, σε πολλές περιστάσεις. Αλλά όταν το λέει ο Δίας, τελειώνει εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι αρχαίοι θεοί, όχι μόνο δέχονται, αλλά δηλώνουν ότι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, το θνητό όν, είναι ατελές, είναι εν τη γενέση και εν τη δημιουργία. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο άνθρωπος ακόμη, γι' αυτό τον βλέπει ο Θεός που είναι Θεός και του φαίνεται κάτι αξιοθρήνητο. Γιατί είναι, αφού δεν έχει τελειώσει αυτή η δημιουργία, γιατί ο άνθρωπος ακόμη εξελίσσεται, δεν έχει φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Άρα εδώ σαφώς έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση από τους μονοθεϊστές, η οποία όμως είναι πολύ πολύ ψηλότερα από αυτό που λένε οι άλλες θρησκείες. Δεν το λέω να κατηγορήσω, προσέξτε, το λέω αμερόληπτα, πρέπει να λέμε την αλήθεια και εγώ αυτός είναι ο λόγος που μιλάω. Άρα εδώ έχουμε την πραγματική άποψη, ο άνθρωπος είναι ένα ατελέσεων που τώρα ακόμη βρίσκεται εν τη γενέση, είναι ένα βρέφος το οποίο σιγά σιγά διευρύνει τον κόσμο του για να γίνει Θεός, για να γίνει άγγελος, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Οι αρχαίοι το είχαν δει αυτό, άρα έχουν σωστότερη άποψη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πώς πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς. Είναι έμεση η σχέση με τις θρησκείες, θα σας το πω όμως, γιατί είναι μια βάση την οποία τη γνωρίζουμε όλοι. Κάποτε οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο πλανήτης είναι επίπεδος. Τώρα οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ο πλανήτης είναι μια μεγάλη σφαίρα, η οποία όχι μόνο είναι σφαίρα, γυρίζει γύρω-γύρω από τον ήλιο, ο ήλιος γυρίζει γύρω από τον γαλαξία, ο γαλαξίας γυρίζει γύρω από την ομάδα των γαλαξιών και πάει λέγοντας, 30 κινήσεις κάνει η γη ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Τώρα τα γνωρίζουμε αυτά. Φίλοι μου, όταν ένας άνθρωπος στο παρελθόν έλεγε ότι η γη είναι επίπεδη, είχε δίκιο ή είχε άδικο? Προσέξτε, φαίνεται απλό, αλλά είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να γίνει βάση για να πατάτε πάνω του όποιος με ακούει. Αυτός που έλεγε ότι η γη είναι επίπεδη είχε απόλυτο δίκιο στην εποχή του. Γιατί είναι επίπεδη, τη βλέπεις με το μάτι, με τις αισθήσεις, την πιάνεις. Δεν πας στην άκρη και τελειώνει, είναι κομμένη η γη. Προχωράς και είναι επίπεδη συνέχεια. Και λέω, άλλο είναι σφαίρα. Μα πώς είναι σφαίρα, θα έφευγε το νερό. Θα κυλούσε που είναι υγρό και θα έπεφτε. Δεν γίνεται, το βλέπω με τις αισθήσεις ότι είναι επίπεδη η γη. Άρα αυτοί που έλεγαν ότι είναι επίπεδη στην εποχή τους, προσέξτε, τότε είχαν δίκιο. Αφού με τις αισθήσεις το βλέπαν όλοι. Έλεγε εσύ το βλέπεις, ναι, εσύ όλοι το βλέπουμε. Άρα πώς γίνεται να μην είναι επίπεδη? Πέρασε ο χρόνος, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και τώρα όλος ο πλανήτης γνωρίζει ότι η γη είναι μια σφαίρα. Και ότι το νερό υπάρχει πάνω σε αυτή τη σφαίρα και δεν χύνεται απ' έξω. Άρα αυτό που εθεωρείτο εκείνη την εποχή ως απόλυτη απόδειξη, το έβλεπε όλη η ανθρωπότητα ταυτόχρονα, τώρα είναι μια φεδρή θέση ότι πώς γίνεται να μην καταλάβαιναν οι άνθρωποι ότι είναι σφαίρα, και ενώ το είχαν δει κιόλας ότι είναι σφαίρα ορισμένοι πιο σοφοί, αλλά αυτό δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Γιατί ήταν οι αισθήσεις, το έβλεπαν οι άλλοι, είχαν απόδειξη, και η απόδειξη τώρα
βλέπουμε ότι είναι λάθος. Αυτό γιατί το λέω? Για να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να έχουμε μια παγιωμένη άποψη. Ένας πατέρας είπε από τους χριστιανούς ή ένας ποιητής από τους μουσουλμάνους κάτι και το δένουμε αυτό και προχωράμε στην ιστορία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πόσο αλλάζει η ιστορία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα βαθύτερο, να πάμε ένα κλικ έξω από αυτά που είπα, λίγο να κάνουμε ένα μικρό πρόχειρο διαλογισμό. Ο άνθρωπος πιστεύει, ιδίως ο άνθρωπος που δεν είναι πιστός στον Θεό, πιστεύει ότι κάθε τι γίνεται με έναν τρόπο φυσικό στην τύχη. Δηλαδή τώρα ο Δημήτρης Μπεθάνης κουνάει το χέρι, τώρα κουνάει το άλλο χέρι, εγώ βλέπω αυτό το βίντεο και λοιπά, ότι αυτό είναι απόφαση δική μας του καθενός. Αυτό λένε οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό λένε ότι μπορεί να είναι δική μας η κίνηση, μπορεί όμως να ανήκει και στη μοίρα. Ο ίδιος ο Θεός να μας κατευθύνει σε κάθε κίνησή μας. Και υπάρχει και η τρίτη περίπτωση, ούτε εμείς να το κάνουμε μόνοι μας, ούτε με τη συμπαράσταση του Θεού, να γίνεται με μια πράξη ανάμεσα στους δύο. Ας το σκεφτούμε λοιπόν αυτό. Εάν ο Θεός μας είχε κάνει να αποφασίζουμε μόνοι μας, τότε δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται παρά το πλευρό μας αφού αποφασίζουμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Εάν ο Θεός αποφάσιζε αυτός, μας οδηγεί η μοίρα, τότε τι θα μας έλεγε, ότι είσαστε ένα κουρδισμένο ρολόι που σας κατευθύνω σε κάθε πράξη και κάθε πράξη την κάνω εγώ και εσείς νομίζετε ότι συμμετέχετε? Δεν θα μας το έλεγε αυτό, θα έλεγε όχι, εσείς το κάνετε. Αλλά πώς κάνουμε εμείς? Το λέω, είναι λίγο μπερδεμένο αυτό που λέω, αλλά πρέπει να το σκεφτείτε μόνοι σας. Πώς εμείς αποφασίζουμε για κάθε πράξη που κάνουμε, αφού δεν έχουμε το δικαίωμα να αναιρέσουμε την πράξη που έχουμε κάνει? Είδατε, εγώ κούνησα πριν το χέρι. Μπορώ να γυρίσω πίσω και να πω, όχι, δεν ήθελα να κούνησα αυτό το χέρι, θα κούνησα το άλλο. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Άρα, οι υποθετικές πια κινήσεις που είχα να κάνω, που ήταν χιλιάδες, εγώ έκανα μόνο τη μία. Πού πήγαν οι άλλες? Είναι υποθετικές δυνατότητες, δεν είναι πραγματικές. Προσέξτε εδώ, με έμεσο τρόπο είναι απόδειξη αυτό, ότι εγώ έχω την δυνατότητα να πιστεύω ότι αποφασίζω, αλλά αφού δεν μπορώ να αλλάξω την απόφαση που έχω πάρει, έχω τη δυνατότητα να αμφισβητήσω ότι εγώ κάνω την κίνηση. Γιατί αν την κάνω εγώ, πρέπει να γυρίσω να την αλλάξω. Πώς εγώ που είμαι δημιουργός, προσέξτε, είμαι από την αρχή δημιουργός, ένα αυτοκίνητο μπορεί να το πάρω να το λιώσω, αλλά εγώ θέλω να γυρίσω να αλλάξω την κίνηση που έχω κάνει. Αυτή την δυνατότητα δεν την έχω. Άρα η ελευθερία που έχει το «ον» είναι λίγο πλασματική, αλλά για να το ολοκληρώσω, γιατί είναι δυσνόητο αυτό, επειδή είναι σε δύο επίπεδα, είναι στον εσωτερικό κόσμο και έξω, θα σας το πω με πέντε λέξεις. Πώς ένας άνθρωπος θεωρεί, ένας άθεος άνθρωπος ιδίως, θεωρεί ότι αυτός αποφασίζει για τις κινήσεις που κάνει, την στιγμή που οι δύο σημαντικότερες κινήσεις στον πλανήτη Γη, που αφορούν όλα τα όντα, τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και όλοι οι άνθρωποι, όλοι, προσέξτε, 100% θα ήθελα να συμμετέχουν σε αυτές τις δύο κινήσεις, δεν παίζουν κανένα ρόλο σε αυτές τις σημαντικές κινήσεις. Ποιες είναι αυτές? Η γέννηση και ο θάνατος. Πώς μπορεί να αισθάνομαι εγώ ότι εγώ αποφασίζω τις κινήσεις που κάνω, εγώ τις δημιουργώ και εγώ τις καταθέτω στην ιστορία, το αφήνω αυτό το ίχνος, τη στιγμή που στις σημαντικότερες κινήσεις, στη γέννηση και στον θάνατο, δεν παίζω κανένα ρόλο? Άρα μπορώ βάσιμα να υποθέσω ότι νομίζω ότι όλα αυτά που κάνω τα κάνω εγώ. Ή έστω να δεχτώ αυτό που είπαν οι αρχαίοι, ότι μπορώ εγώ να συμμετέχω, αλλά μπορώ να φτάσω και στο όριο που λέει «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Δηλαδή, μπορεί ο Θεός να τα κάνει, μπορεί εγώ. Το λέω αυτό για να σκεφτείτε πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και πόσο ευαίσθητος είναι ο κόσμος των Θεών. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να σκεφτούμε τη σχέση που έχουμε με αυτόν τον κόσμο. Θα σας πω μερικά από τα εργαλεία που έχουν οι Θεοί, τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή, οι κύκλοπες, όχι οι κύκλοπες του Οδυσσέα, ο Κότος, ο Γίγης, ο Βριάρος, αυτοί οι αρχαίοι κύκλοπες, έχουν κάνει την Τρίαινα, έχουν κάνει τον Κεραφνό, την Αστραπή, έχουν κάνει την περικεφαλαία του Άδη. Εργαλεία
τα οποία δημιουργούν σεισμούς, σε βγάζουν από τον κόσμο των αισθήσεων, σκοτώνουν άλλα όντα, κάνεις πολέμους κλπ. Επίσης έχουν κάνει τα ραβδιά, έχει ο Ποσειδώνας ξεχωριστά ραβδί που αλλάζει το χωρόχρονο, έχει η Αθηνά ραβδί που μεταλλάσσει τους ανθρώπους, έχει η Αφροδίτη μία ζώνη που οποιοδήποτε την έχει αμέσως γίνεται ζευγάρι με κάποιον άλλο. Δηλαδή έχει κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, αλλά είναι καταγεγραμμένα που δίνουν τις τεράστιες δυνάμεις που διέπουν τον κόσμο των θεών. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, δηλαδή οι άνθρωποι τα θεωρούν ότι κάποιοι μύστες είχαν επαφή σε κάποιο επίπεδο, αντιλήφθηκαν την ύπαρξη αυτών των όπλων ή των εργαλείων και από εκεί τα έχουμε μάθει εμείς. Φίλοι μου λένε μερικοί, κύριε Μπεθάνη υποστηρίζει το 12ο, δεν υποστηρίζω ούτε το 12ο τους χριστιανούς. Πιστός πρέπει να είναι πάνω από τις θρησκείες. Ο άνθρωπος που είναι πιστός και είναι μέσα στις θρησκείες είναι αυτό που λέμε το πίμνιο, είναι το πρόβατο. Ο ισχυρός πιστός δεν είναι πρόβατο, είναι πιο πάνω. Του έχει δώσει τον εγκέφαλο ο Θεός ακριβώς για να σκέφτεται και να κρίνει ο ίδιος. Άρα εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ αυτών ούτε υπέρ των άλλων. Όμως, συγγνώμη, θα πω κάτι για αυτούς που κατηγορούν τους αρχαίους θεούς και λένε «Μα αυτοί κάνανε εκείνο, εκείνο», διάφορα μειονεκτήματα, πώς έχουν, όλοι έχουν και οι χριστιανοί, όλοι έχουν μειονεκτήματα. Θα σας πω κάτι απλό, φίλοι μου, το έχω πει κάπου, αλλά σε ένα μικρότερο βίντεο, ο Δίας έχει πάει με πολλές θεές, έχει πάει και με πολλές θνητές γυναίκες και λένε όλοι «Μα τώρα αυτός να πηγαίνει θεός με γυναίκες και να κάνει παιδιά από εδώ και από εκεί». Ο Δίας έχει πάει με πολλές γυναίκες οι οποίες όλες, προσέξτε, είναι μια λεπτομέρεια κρυφή αυτή, δεν είναι τελείως κρυφή, αλλά τη συνδυάζω εγώ για να τη φέρω τώρα στην επιφάνεια. Όλες οι γυναίκες, οι θνητές γυναίκες με τις οποίες έχει πάει ο Δίας και έχει τεκνοποιήσει, όλες προέρχονται από ένα συγκεκριμένο γενεαλογικό δέντρο, με το φορονέα κλπ. Κάπου το έχω πει. Οι γεννήσεις τέκνων του Δία με θνητές γυναίκες τελειώνουν με την Αλκμίνη και με τον Ηρακλή, που είναι ο μέγιστος ήρωας που θεοποιήθηκε εν τέλει. Δηλαδή, είναι σαν να ήθελε ο Θεός να φτιάξει έναν υπεράνθρωπο με την επιμιξία με τις θνητές, έφτασε στον Ηρακλή και μετά δεν ξαναπήγε με θνητή γυναίκα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το στοιχείο, παρότι το ξεχνάμε. Πιστεύω στο μέλλον οι άνθρωποι θα ασχοληθούν περισσότερο. Ο Δίας έχει πάει με ένα γενεαλογικό δέντρο, όλες οι γυναίκες. Φίλοι μου, έχουν ρωτήσει πολλά παιδιά. Θέλω με κάποιο τρόπο να απαντήσω. Έχει τόσο σοφές ερωτήσεις στα βίντεο που μερικές φορές με εκπλήσουν οι άνθρωποι και χαίρομαι πάρα πολύ που τόσοι Έλληνες σκέφτονται τόσο βαθιά και τόσο σοβαρά. Δηλαδή, αισθάνομαι μια υπερηφάνεια ότι κοίτα πόσοι Έλληνες είναι σοφοί, άσχετα ότι δεν είναι στην επιφάνεια. Οι ίδιοι όμως από αυτά που γράφουν είναι τόσο σοβαρά, τόσο όμορφα αυτά που γράφουν. Πολλοί από εσάς, φίλοι μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Με έχουν ρωτήσει λοιπόν μερικοί άνθρωποι πάνω στους θεούς. Κύριε Μπεθάνη, οι θεοί υπάρχουν επειδή υπάρχουμε εμείς και τους έχουμε κάνει με το μυαλό μας ή δεν υπάρχουν ή υπάρχουν και μας έχουν δημιουργήσει. Δηλαδή το ερώτημα αν υπάρχουν οι θεοί. Θα σας απαντήσω κάτι φίλοι μου το οποίο δεν θα σας πω τι σκέφτομαι, θα σας πω ακριβώς πώς έχει. Προσέξτε. Οι θεοί που έχουν υπάρξει στη μορφή ξώανο, ένα ξύλινο αγαλματίδιο σε μια πρωτογονή φυλή, πριν τη φωτιά, στη λίθινη εποχή, στην εποχή των μετάλλων, όλοι οι θεοί που έχουν υπάρξει, είτε υπάρχει το ανθρώπινο γένος στο μέλλον, είτε δεν υπάρχει, αυτοί θα εξακολουθούν να υπάρχουν αιωνίως. Είναι αθάνατοι. Αυτό μπορώ να σας βεβαιώσω ο ίδιος 100%. Είναι δικιά μου εμπειρία. Τώρα θέλει 10 βίντεο για να το ερμηνεύσω, αλλά οι θεοί θα υπάρχουν στον αιώνα των αιώνων, όταν δεν θα υπάρχει ακόμη ο πλανήτης Γη, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, είναι αθάνατοι. Αυτό να είσαστε σίγουροι, να είσαστε βέβαιοι, για να πω κάτι πιο εσωτερικό, για με τόσα πολλά, με τους θεούς. Συγγνώμη. Φίλοι μου, έχω κάνει μερικά ερωτήματα, πώς και γιατί ανακάλυψαν τη δημοκρατία οι Έλληνες, αν οι Κύπροι. Αυτά είναι απλά ερωτήματα, αλλά έχω πάει στο όριο της ανθρώπινης γνώσης, δηλαδή περνάμε λίγο τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, της Αγγλίας, Αμερικής κλπ. Αν οι Κύπροι έχουν πάει στον πόλεμο της Τροίας κλπ. Δεν έχετε απαντήσει. Αν είχε κάποια απάντηση σωστή, βέβαια αμέσως θα σας έλεγα ότι αυτό είναι έτσι. Και δεν είναι λογοπαίγνιο αυτό, κυριολεκτό όταν λέω είναι άγνωστο στα πανεπιστήμια. Θα σας κάνω ένα πολύ πιο απλό ερώτημα. Πολύ πιο απλό ερώτημα που άπτεται των αρχαίων θεών και τις γνώσεις για τους αρχαίους θεούς. Ίσως μερικοί γνωρίζετε ότι η Ήρα
τρέφει ένα ιδιαίτερο μίσος για τον Ηρακλή. Πολλοί θα το κάπως μπορεί να το ξέρω, δεν το ξέρετε, αυτό συμβαίνει στα αλήθεια. Πώς και γιατί η Ήρα μισεί τον Ηρακλή? Είναι πιο απλό ερώτημα, πιστεύω ότι αυτό είναι στα μέτρα του εφικτού για την ανθρωπότητα σήμερα. Φίλοι μου, ελπίζω να βοήθησα με αυτά που είπα, θα επανέλθουμε και ελπίζω να προσέδεσα κάποιο φως στον κόσμο αυτό που ζούμε και σε εσάς. Ευχαριστώ.